Λοιπόν, αυτές είναι δύσκολες εικόνες. Καλημέρα, λοιπόν. Καλημέρα. Καλημέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε. Εδώ, το πολιτικό μας πάνελ, κυρία Όλγα Κεφαλογιάννη. Καλημέρα. Αλφα Αθήνα, η κυρία Κεφαλογιάννη. Αλφα Αθήνα, ο κύριος Νίκος Παπάς. Καλημέρα. Νότιος τομέας, ο κύριος Παπάς. Στα νότια εκεί στις γειτονιές μου. Και ο κύριος Παναγιώτης Δουδώνης, γραμματέας πολιτικού σχεδιασμού του Πασόκ Κινάλ. Μην το ρωτήσουμε που θα είναι υποψήφιος, διότι λέει στο κόμμα. Θα μείνει, θα μείνει στο κόμμα στρατηγικό σχεδιασμό ο κύριος Δουδώνης. Λοιπόν, καλώς ήρθατε όλοι. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με το θέμα των πληστηριασμών. Κυρία Κεφαλογιάννη, βλέπουμε ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη κόντρα πλέον. Ακούσαμε χθες τον κύριο Τσίπρα να λέει για ένα τσουνάμι πληστηριασμών που έρχεται και επαφορμής της απόφασης του Άριου Πάγου, η οποία θεωρείται ότι ουσιαστικά ευνοεί τα φαντς με έναν τρόπο. Και ο ίδιος λέει ότι δεν είναι έτσι όμως τα πράγματα και ότι υπάρχουν ρυθμίσεις για να ενταχθεί ο κόσμος. Γιατί δεν φέρνει μια νομοθετική ρύθμιση η κυβέρνηση, όπως λέει η αντιπολίτευση, να μην εκπληστηριάζονται πρώτες κατοικίες? Λοιπόν, ξεκινάμε ότι τον κύριο Τσίπρα τον είδαμε προχθές με τρομερό πολιτικό κινησμό. Λέει ότι το ότι έγιναν 25.000 πληστηριασμοί επί κυβερνήσεως δικής του δεν είναι και πολύ. Άρα νομίζω ότι δεν χρειάζεται να συζητήσουμε κάτι άλλο. Όταν αφενός με το νόμο 4354 του 2015 η τότε κυβέρνηση προέβλεψε ότι οι αδειοδοτούμενες εταιρείες διαχείρισης των δανείων νομιμοποιούνται να προβούν στους πληστηριασμούς. Όταν το Μάιο του 2017 ουσιαστικά έδωσε δυνατότητα να γίνονται ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί, ναι, και τον Δεκέμβριο του 2017, πρέπει να θυμόμαστε όλοι, ότι έκανε ιδιώνυμο το αδίκημα της παρεμπόδισης των πληστηριασμών. Αυτά είναι που συνέβησαν με την κυβέρνηση ως ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ λέει ότι εγώ προστάτευα την πρώτη κατοικία, έρχεται ως αντεπιχείρημα να σου πει. Δεν είναι εκείνος που σταμάτησε την προστασία της πρώτης κατοικίας. Όχι τώρα, κυρία Κεφαλογιάννη, εντάξει. Νομίζω ότι αφού ακούσαμε τον πρώην Πρωθυπουργό, που επί ημερών του συνέβησαν όλα αυτά, να παραδέχεται κιόλας ότι δεν είναι και πολλές 25.000 πληστηριασμοί που έγιναν, νομίζω δεν χρειάζεται να συζητάμε από εκεί πέρα για τον κύριο Τσίπρα και για τον ΣΥΡΙΖΑ. Ξέρετε τι, ακόμα και δεν εμένα... Έχω τους αριθμούς των πληστηριασμών ανέτος. Τι εδώ, γίνεται όταν σήμερα. Θα τα πείτε, αλλά απλά εγώ θα σας ρωτήσω κάτι, κύριε Κεφαλογιάννη. Το ζήτημα δεν είναι ποιος έχει την πολιτική ευθύνη. Ο κόσμος εκεί έξω σου λέει, ο δανειολήπτης, δεν με ενδιαφέρει αν ΣΥΡΙΖΑ ή Νέα Δημοκρατία μου το βγάζουν στο σφυρί. Μου το βγάζουν, ενώ τα νομοθετήματα. Το θέμα είναι να μην μου βγει σφυρί αν είμαι ευάλωτος πράγματι, ρε παιδί μου. Ναι, προφανώς. Αυτό πήγα να σας πω και εγώ τώρα, ότι βεβαίως στην πολιτική αντιπαράθεση έχει σημασία να ξέρουμε ποιος ήταν εκείνος που άνοιξε τον δρόμο για τα φαν. Έτσι, γιατί αυτή τη στιγμή μιλάμε επειδή το πρόβλημα έχει έρθει πλέον στις εταιρείες διαχείρισης. Δεν είναι πια τα δάνεια στις τράπεζες. Άρα θα ήταν διαφορετική η κουβέντα αν δεν είχε συμβεί όλο αυτό που συνέβη λόγω των αποφάσεων της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Η κυβέρνηση αυτή ούτως ή άλλως ήρθε από την αρχή να δώσει κάποια εργαλεία ρύθμισης των δανειοληπτών. Με νόμο θέσπισε τον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης. Εδώ θα πρέπει να πούμε ότι είδαμε ότι δυστυχώς στην πράξη, ενώ υπάρχει ο νόμος, υπάρχει δυνατότητα, δεν έχουν ενταχθεί πολλοί. Αυτό είναι που θα έρθει σήμερα η κυβέρνηση να προσπαθήσει να βελτιώσει, έτσι ώστε να μπορέσει αυτός ο μηχανισμός να λειτουργήσει καλύτερα στην πράξη, έτσι ώστε να προστατευθούν οι δανειολήπτες. Δεν ξέρω αν γινότανε πάντως να μην πάνε στα φαν. Παιδιά, δεν θα καθαριζόντουσαν οι ισολογισμοί των τραπεζών? Ναι. Ελάτε, δηλαδή αυτή η ιστορία, λέει τώρα ο καθένας, ας πούμε. Εγώ τώρα ξέρετε τι άποψη έχω, ας πούμε, πολιτική. Αλλά επειδή ξέρουμε και πέντε οικονομικά. Δεν γίνεται. Δηλαδή, όχι, είναι φαινόμενο. Τομίζων όμως, επιτρέψτε μου. Είναι πράγμα σοβαρό να πούν τα φαν. Εξαιρετικά σοβαρό. Τρεις μέρες τώρα. Ναι, η κυβέρνηση επίσης επιδότησε, όπως ξέρετε, και ενίσχυσε τους δανειολήπτες. Έχει δώσει και το 5% της αύξησης των τόκων. Έχει γίνει προσπάθεια από την κυβέρνηση να στηρίξει τους δανειολήπτες και πάντα πρέπει να σκεφτόμαστε ότι υπάρχουν εκείνοι οι οποίοι πραγματικά έχουν αντικειμενική αδυναμία και εκείνους πρέπει με κάποιο τρόπο να τους διευκολύνουμε, να τους βοηθήσουμε να έχουν εργαλεία ρύθμισης. Και απ' την άλλη, ότι δεν μπορούμε να πάμε
στο να ενισχύουμε τους στρατηγικούς κακοπληρωτές. Ελάτε, κύριε Παπά. Λοιπόν, πρώτον, δεν υπάρχει ζήτημα στρατηγικών κακοπληρωτών. Όλη η οικονομία μας είναι σε κρίση. Συνεπώς, υπάρχει μια γενικευμένη πραγματικότητα αδυναμίας πληρωμής. Όχι, καλά, υπάρχουν και κάποιοι οι οποίοι είναι προφανώς οχυρώνονται. Είναι και στον νόμο Κατσέλη το είχαμε. Βεβαίως και υπάρχουν και δεν το αρνείται κανένας. Αλλά το μείζον ζήτημα αυτή τη στιγμή είναι ότι βγαίνουμε από μια κρίση και θα υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος ο οποίος έχει κοκκινήσει. Πρώτον. Δεύτερον, ακούω τρεις-τέσσερις μέρες τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας να λένε δύο πράγματα. Για τον αριθμό των πληστηριασμών που ανέφερε ο Αλέξης Τσίπρας για την τετραετία, μιλάμε για 6.000 πληστηριασμούς χωρίς πρώτη κατοικία. Εδώ έχω τα νούμερα από το E-Auction. Ο Λαφαζάνης λέει ότι ήταν και πρώτη. Ο Λαφαζάνης, εντάξει, κρίθηκε. Και το λέει Πολάκης και Κωνσταντοπούλης. Και για αυτά που έκανε και για αυτά που είπε, κρίθηκε και ο Λαφαζάνης και το γεγονός ότι τον επικαλούνται τώρα είναι δεικτικό. Το 2022, 40.000 πληστηριασμοί, 60.000 προγραμματισμένοι μαζί με πρώτες κατοικίες. Γιατί μαζί με πρώτες κατοικίες? Διότι έφερε τον πτωχευτικό κώδικα η Νέα Δημοκρατία. 2015 είχαμε επέκταση του νόμου Κατσέλη, είχαμε μετά τον νόμο Κατσέλη Σταθάκη για την προστασία της πρώτης κατοικίας, είχαμε τον νόμο Φλαμπουράρη για την προστασία της πρώτης κατοικίας, ο οποίος έζησε και για λίγο διάστημα με κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. 2.000 άτομα μπήκανε στο μηχανισμό που είχατε φτιάξει, κύριε Παπά. Ναι, είχε αποτύχει απολύτως όπως και αυτός. Έτσι, ο εξοδικαστικός είναι το τέλος μιας ρύθμισης. Έχετε δίκιο το ότι είχε αδυναμίες. Μέχρι να ολοκληρωθεί όμως η διαδικασία ρύθμισης, δεν γινόταν πληστηριασμό της πρώτης κατοικίας. Εδώ είναι η ουσία. Υπήρχε λοιπόν αυτή η προστασία η οποία σταμάτησε με τον νόμο, τον πτωχευτικό κώδικα στα Ικούρα, στον οποίο κάναμε και πρόταση μορφής. Τα δεδομένα, τα οικονομικά και τα ευρωπαϊκά. Να πω και ένα δεύτερο. Ναι. Ένα δεύτερο. Υπάρχει ένα δεύτερο επιχείρημα από τη Νέα Δημοκρατία που λέει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πέρασε τα δάνεια στα φαντς. Επί της ουσίας δεν έχει σημασία ποιος είναι ο κάτοχος του δανείου. Σημασία έχει αν προστατεύεται το σπίτι σου. Αυτό έχει σημασία. Έχει όμως, έχει. Εγώ δηλαδή να σου είπα ότι δεν γινόταν αλλιώς. Αλλά έχει, διότι με την τράπεζα έχεις κάποιον να μιλήσεις, με το ΠΑ δεν έχεις. Αυτό όμως είναι αδυναμία συνολική. Ναι, πρέπει να τα φαντ να υποχρεωθούν να ισχύσει να ισχύσει αυτό που ήταν στο νόμο το δικό μας, να υποχρεούνται να κάνουν πρόταση. Να έχει στοιχεία υποχρεωτικότητας. Γιατί αυτά τα αγνοούμε? Τα στοιχεία υποχρεωτικότητας νομίζω ότι το λένε άπαντες. Και ένα τελευταίο. Γιατί είναι λίγο παρελκυστική και η συζήτηση περί της απόφασης του Αρείου Πάγου. Διότι μπορεί να κριθεί αυτό που κάνανε οι δικαστές, αν το κάναν γρήγορα ή δεν το κάναν γρήγορα, αλλά ήρθαν να ερμηνεύσουν έναν νόμο. Αν οι δικαστές μπροστά τους είχαν έναν νόμο που έλεγε συνεχίζεται, ας πούμε, ο νόμος Κατσέλη. Συνεχίζεται ο νόμος Κατσέλη. Όχι. Ανεξάρτητα από το ποιος την ψήφισε. Κατέχει... Ωραία. Όχι, ανεξάρτητα από το ποιος κατέχει το δάνειό σου. Είτε είναι τράπεζα, είτε είναι φαντ, υπάρχει προστασία πρώτης κατοικίας. Δεν με νοιάζει. Οι εξωγήινοι να το έχουν το δάνειο στα χέρια τους. Αν προστατεύεται η πρώτη κατοικία ή όχι, είναι η ουσία. Και αυτή τη στιγμή δεν προστατεύεται. Εγώ δεν το καταλαβαίνω γιατί ο κ. Παπάς υπερασπίζεται μια απόφαση που βγήκε μέσα σε 8 μέρες. Δεν υπερασπίστηκα τίποτα. Με χιλιάδες σελίδες. Είπα αυτό. Και εγώ σας λέω ότι και νομικά πρέπει να κρίνουμε τις αποφάσεις. Όλοι να κρίνουμε τα πάντα. Όμως οι δικαστές έρχονται να ερμηνεύσουν και να εφαρμόσουν τον νόμο. Ναι, το νόμο το φτιάχνει η Βουλή. Καταλαβαίνω, εάν οι δικαστές είχαν μπροστά τους ένα νόμο που έλεγε ότι μέχρι 250.000 αντικειμενική προστατεύεται η πρώτη κατοικία. Δεν υπάρχει παρεμηνία εκεί. Είστε και σε μια δύσκολη θέση. Καμία δύσκολη θέση. Το ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία έχουν δημιουργήσει όλο αυτό το χάος. Ξεκινώντας από το 2015 μέχρι σήμερα. Δηλαδή, ποιος έκανε τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς? Ποιος έκανε αυτόφορο το αδείγμα της παρεμπόδισης των πληστηριασμών? Ο ΣΥΡΙΖΑ τα έκανε αυτά. Και βέβαια με τη Νέα Δημοκρατία συγκρούνται ποιος έχει κάνει το μεγαλύτερο κακό. Εγώ λέω το εξής. Πότε ήταν η χειρότερη τρόικα στην Ελλάδα, τότε που εσείς λέγατε ότι υπάρχει άλλη λύση? Το 2010. Η κυβέρνηση λοιπόν του Γιώργου Παπανδρέου, με το νόμο 3869, προστάτευσε την κύρια κατοικία. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Στις χειρότερες συνθήκες, με τη χειρότερη τρόικα. Και μετά και ο ΣΥΡΙΖΑ που πανηγύριζε για την έξοδο από τα μνημόνια, και η Νέα Δημοκρατία που υποτίθεται φέρνει την ανάπτυξη και λέει ότι τώρα κινείται σε ένα ευρύ πλαίσιο, φέρνουν αυτό το πλαίσιο. Οικονομικά είναι εφικτό να αναβιώσει ο νόμος Κατσέλη ή τέλος πάντων κάποια παρεμφερής διάταξη? Επικαιροποιημένος βεβαίως, και να σας πω και κάτι, κύριε. Οικονομικά και με βάση τα διεθνή δεδομένα. Για ποιον? Για τους ευάλωτους, φαντάζομαι. Για τα funds μπορεί να μην είναι με βάση τα business plan που έχουν υποσχεθεί και στη βάση των οποίων κρατάμε το λεπτό. Δεν είναι μόνο αυτό, ρε παιδιά, με συγχωρείτε. Εάν υπάρχει απόλυτη. Εγώ σου λέω ότι λένε οι τραπεζίτες και όχι μόνο οι φαντανατζίδες. Δεν ξέρω και ποιοι είναι αυτοί. Είναι κάπου στις Ιρλανδίες και στις Αμούντε. Μπορεί να του βρει και να κάνει. Ούτε δεν είναι ολίτες, δεν ξέρω. Να πούμε ότι είναι και μερικοί από αυτούς είναι θυγατρικές των τραπεζών, έτσι.
Αληθώς. Αληθώς επίσης. Ναι, λοιπόν... αλλά εν πάση περιπτώσει δεν μπορεί να τους βρεις κιόλας. Δηλαδή και ένα ρεπορτάζ θες να κάνεις, δεν έχει κάποιον να πάρει. Σου λένε ότι ολόκληρο το οικοδόμημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στηρίζεται πάνω σε αυτά τα business λοιπόν, plan. Λοιπόν, πρόσεξε. Ναι, αλλά πρόσεξε. Όμως, απ' την άλλη, λέω τραπεζίτης, παιδιά, εάν μέχρι 200, μου κατεβάσει ένα νόμο οριζόντιο που λέει μέχρι 250.000 προστατεύεται. Εγώ παίρνω ένα δάνειο, δεν το πληρώνω την άλλη μέρα. Δεν θα ξαναπέσει δάνεια στην αγορά. Κοιτάξτε, δηλαδή, κοιτάξτε, δεν είναι τόσο απλό. Δηλαδή, αναφέρεστε στο ζήτημα της πιστοληπτικής ικανότητας. Όμως, κοιτάξτε απ' την άλλη. Έχουμε συνθήκες οι οποίες δεν έχουμε ξαναδεί τα τελευταία 10 χρόνια στην Ελλάδα. Δηλαδή, αν αυτό δεν είναι απρόπτη μεταβολή των συνθήκων, αυτό που λέμε στο αστικό δίκαιο 281 κτλ., λέτε, τι άλλο είναι. Δηλαδή, καταλαβαίνετε ότι εδώ πέρα έχουμε μια κατάσταση πρωτόγνωρη. Και αυτοί οι οποίοι κατόρθωσαν να σταθούν όρθιοι μέχρι τώρα είναι πρωταθλητές της επιβίωσης στην Ελλάδα. Θα φέρετε ρύθμιση, θα φέρετε τροπολογία. Εμείς την έχουμε, βεβαίως την έχουμε φέρει, την έχουμε ξανακαταθέσει. Να πω ότι είναι σε ενδιαφέρουσα επαναφέρουμε την προστασία της κυρίας κατοικίας. Θα την ψηφίσετε. Όχι, δεν είστε στη Βουλή. Είμαστε έτοιμοι να συζητήσουμε οποιαδήποτε λύση προ τα τέλη. Τι λέτε, κύριε Παπά, εσείς έχετε αποχωρήσει από τη Βουλή και τα πέντε ψηφοφορίες. Και γι' αυτό λέτε και για πράξη νομοθετικού περιεχομένου. Δηλαδή αυτό δεν το ξανακούσει. Λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Να φέρει, λέει, η κυβέρνηση πράξη νομοθετικού περιεχομένου και να το ξαναδούμε, λέει, μετά τις εκλογές. Επειδή δεν θα έχουμε άλλο χρόνο πολύ, πάμε στο επόμενο ερώτημα. Κυρία Κεφαλογιάννη, φοβάστε ότι θα σας θεωρείτε μάλλον ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα θέσει θέμα νοθείας στις εκλογές? Άκουσα τον Πρωθυπουργό εχθές να απαντήσει μια ερώτηση και να λέει ότι μπορεί και να θέσει, επειδή θα χάσουν. Όχι, θα θέσει πάντως. Είχε βγει και μια ανακοίνωση από το ΣΥΡΙΖΑ που έλεγε ότι ήρθαν κάποιοι Ισραηλινοί. Δείτε το τι θα γίνει στις εκλογές. Δεν μέτρησε τον ψήφο. Αλλά για τον επηρεασμό, λέει. Ο Μητσοτάκης μετακίνησε τη συζήτηση από την καταμέτρηση στις παρακολουθήσεις. Ακόμα δεν έχει κλείσει η Βουλή και έχουμε δει ήδη μια απολύτως αντιθεσμική συμπεριφορά του ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, πραγματικά αυτό δεν το έχουμε ξαναακούσει. Η αξιωματική αντιπολίτευση να αποφασίζει ότι εκτελεί ουσιαστικά αυτό που προβλέπεται από το Σύνταγμα ότι είναι η αρμοδιότητά της και το καθήκον της και των βουλευτών και της αντιπολίτευσης ως σύνολο. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, προφανώς βαδίζουμε στον δρόμο προς την προκήρυξη των εκλογών και θα έχουμε μια προεκλογική περίοδο που από τη μία πλευρά έχουμε πει εμείς ότι θέλουμε να μιλάμε προγραμματικά, θέλουμε να μιλάμε για το μέλλον, θέλουμε να μιλάμε για την ανάγκη η χώρα να έχει σταθερότητα. Ναι, για μας η σταθερότητα περνάει μέσα από την συνέχιση της πολιτικής της Νέας Δημοκρατίας. Ναι, θέμα νοθείας θα θέσει, πιστεύετε? Και από την άλλη, μιλάμε για μια προσπάθεια από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ να δημιουργήσει ένα απόλυτα τοξικό περιβάλλον, μέσα στο οποίο, στο κάτω-κάτω, οι πολίτες που περιμένουν από εμάς προτάσεις και πολιτικές για το πώς θα βελτιώσουμε την καθημερινότητά τους, το μέλλον της χώρας, αντί να ακούνε τέτοια που είναι αυτά που τους ενδιαφέρουν, θα ακούνε τον κύριο Τσίπρα και το ΣΥΡΙΖΑ να προφασίζονται διάφορα πράγματα τα οποία είναι τέλος εκτός οποιασδήποτε. Λέτε ότι κάνουν διαχείριση ήττας, που λέει ο κύριος Μητσοτάκης. Νομίζω ότι προλαμβάνουν την ήττα τους, δημιουργώντας ένα απόλυτα τοξικό κλίμα στην πολιτική αντιπαράθεση. Νομίζω ότι δεν βοηθάει κανέναν. Διότι πολίτες, ξαναλέω, περιμένω από εμάς λύσεις και προτάσεις. Εντάξει, τώρα η κατηγορία περί τοξικότητας να εκτοξεύεται από την παράταξη, η οποία έχει, ο αρχηγός της έχει καταστεί ο αρχιερέας του μεγαλύτερου συστήματος παρακολουθήσεων στη σύγχρονη ιστορία, είναι νομίζω οξύμορο. Δεύτερον, προφανώς και δεν βάλαμε κανένα θέμα νοθείας στην καταμέτρηση των ψήφων. Αλλά βάλαμε και βάζουμε θέμα, τώρα που βλέπουμε και τα αλλεπάλληλα δημοσιεύματα περί παρουσίας όλων αυτών των σκοτεινών εταιριών, οι οποίες χρησιμοποιούν τα δεδομένα της περιήγησής μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στο διαδίκτυο για να επηρεάσουν το εκλογικό αποτέλεσμα, δεν είναι ελληνικό φαινόμενο, είναι διεθνές φαινόμενο, θέμα αδιαφάνειας ως προς αυτή την πτυχή. Το δεύτερο. Τώρα, επειδή έχεις κάνει και υπουργός αρμόδιος γι' αυτό. Καλά, άσε τώρα αν παρακολουθεί, αυτό είναι άλλο θέμα. Ναι, ναι. Δεν είχα αρμόδιο. Εντάξει, ρε παιδί μου, λοιπόν. τα υπόλοιπα είναι εφικτό. Δηλαδή, πραγματικά τώρα αναρωτιέται ο άλλος. Έχει ένας Ισραηλινός, ένας Τούρκος, ένας Ρώσος. Είναι εφικτό κάπως να περιοριστεί αυτό το πράγμα? Γενικά μιλάω. Και μέσω Facebook. Πώς θα υποχρεώσει τη Facebook? Πώς διάλογο γίνεται αυτό? Είναι εφικτό. Πέραν του να πει ένα νόμο ότι απαγορεύω τα λογισμικά. Βεβαίως και είναι εφικτό. Καταρχήν να μάθουμε αν αυτοί οι άνθρωποι όντως ήρθαν εδώ και επειδή αυτοί δουλεύουν με κυβερνήσεις και θεσμούς, δεν δουλεύουν με το Στάθη και τον Καμπουράκη, οι οποίοι θέλουν να επηρεάσουν το τηλεοπτικό κοινό, να γυρίζουν το κανάλι στο όπλο. Ναι, ναι, ναι. Έτσι δεν είναι? Ναι, ναι. Να μάθουμε τι κάνανε.
Δεν μπορεί να σκάει ενός τέτοιου μεγέθους. Πάντως θέμα νοθείας στις εκλογές ψήφος. Όχι για την καταμέτρηση. Δεν υπάρχει θέμα για την καταμέτρηση ψήφου. Θέμα... Λέτε για τον επηρεασμό της κοινής γνώμης. Ναι. Και εδώ υπάρχει ολόκληρη βιβλιογραφία, ολόκληρα ντοκιμαντέρ έχουν γίνει. Βέβαια, αλλά το μείζον ποιο είναι. Το μείζον είναι από αυτά που είπε ο κ. Μητσοτάκης εχθές, ότι άφησε ανοιχτό και το ενδεχόμενο τρίτων εκλογών. Όταν ρωτήθηκε από τον συνάδελφό σου τον κύριο Κουβαρά, δεν του διέψευσε. Άρα εδώ έχουμε ή που θα πάμε σε μια περίοδο παρατεταμένης αστάθειας. Είπε βλέπω μόνο αυτοδυναμία βέβαια. Προσέξτε, το 9 Απριλίου αφήνει τις ημερομηνίες για να πάμε 21 Μαΐου και 7 Ιουλίου μετά. Να χωρώ. Α, τρεις εκλογές. Βέβαια. Επειδή ο Μητσοτάκης δεν μπορεί να βγάλει κυβέρνηση από την απλή αλλαγή. Για το ζήτημα του επηρεασμού της ψήφου και του διαδικτύου. Το μόνο κόμμα που δεν έχει τρολ ανύπαρκτα και bots είναι το Πασόκ. Δηλαδή, άμα δείτε την κατάσταση με την δηλαδή, μου φαίνεται τελείως υποκριτικό να μιλάει και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ για τα τρόλς. Το παιχνίδι αυτό έχει ξεκινήσει την περίοδο του αντιμνημονίου που ήταν μαζί και οι δύο αγκαλίτσες στις πλατείες και φωνάζαν ότι υπάρχει άλλη λύση. Για, ξεκινήσανε... για τα big data μιλάμε τώρα. Για τα big data μιλάμε τώρα. Δεν είναι αυτό που λέμε, είναι άλλο πράγμα. Και βεβαίως και αυτό. Βέβαια, η Νέα Δημοκρατία το έχει κάνει επιστήμη, όπως καταλαβαίνετε. Το δεύτερο ζήτημα ήταν τον Πρωθυπουργό χθες στην συνέντευξή του στην ΕΡΤ. Και καταλαβαίνετε ότι εδώ πέρα έχουμε έναν ιδεασμό γύρω από την αυτοδυναμία. Δηλαδή αυτοδυναμία ή τίποτα. Πριγκιπική τρόπο. Και πρέπει να μας εξηγήσει γιατί η παντοδυναμία του και η ανέλεγκτη εξουσία του ταυτίζονται για αυτόν με τη σταθερότητα. Εντάξει, είναι το η σταθερότητα. Δεν είναι, παιδί μου, καθαρά το λέω. Είναι αυτού του. Ή εγώ ή το χάος. Κρίνεται. Όλοι κρίνονται από αυτά που λένε. Λοιπόν, αυτό μας πάρει και τα σπίτια να τελειώνουμε. Καλημέρα. Δεν το ξαναδεί. Λοιπόν, την καλημέρα μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Διάλειμμα, παιδιά. Πάμε στο διάλειμμα.